Με στρατιωτικές παρελάσεις κορυφώθηκαν στην Κροατία οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση 29 ετών από την τελευταία μεγάλη μάχη του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας. Με την περίφημη επιχείρηση καταιγίδα τον Αύγουστο του 1995, το Ζάγκρεμπ ανέκτησε τον έλεγχο της Κράινα, θύλακα εντός του κροατικού εδάφους που είχαν ιδρύσει οι Σέρβοι μετά τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Στις φετινές εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησε πλήθος κόσμου σε διάφορες κροατικές πόλεις, έλαβαν μέρος και μαχητικά αεροσκάφη που αποκτήθηκαν πρόσφατα από τη Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, χαιρέτησε την επέτειο σε εορτασμό της ελευθερίας. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε για άλλη μια φορά την ελευθερία. Για να θυμηθούμε την υπέροχη καταιγίδα. Για να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας τη γενναιότητα των Κροατών υπερασπιστών και όλων εκείνων που μας επέτρεψαν να ζούμε σήμερα σε μια ελεύθερη και δημοκρατική Κροατία. Γενιές Κροατών το ονειρεύτηκαν και σήμερα έχουμε ευθύνη να το διατηρήσουμε. Στη σερβική πλευρά, η ήττα από τα κροατικά στρατεύματα το καλοκαίρι του 1995 οδήγησε στη διάλυση της νεοσύστατης δημοκρατίας της Κράινας και τον ξεριζωμό χιλιάδων Σέρβων από τις παντρογονικές εστίες. Κάθε χρόνο, οικογένειες θυμάτων και απλοί πολίτες συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μαύρη επέτειο.